Κάποτε ένας ασκητής πήγε και έφτιαξε την καλύβα του μακριά από την πηγή του νερού, ούτως ώστε να περπατά μεγάλη απόσταση, να υποπιάζει το σώμα του, να κακοπαθεί και με αυτόν τον τρόπο να ασκείται και να δουλαγωγεί τα πάθη του. Κάποτε αυτά τα καλά παιδιά, οι εξαποδίτες, του φύτεψαν ένα λογισμό. Τι κάθεσαι και παιδεύεσαι? Κάνε πιο κοντά την καλύβη σου. Φτιάξε την πιο κοντά, να μην ταλαιπωρήσει. Και εκείνος, όπως και εμείς πολλές φορές την πατάμε, ανοίγουμε διάλογο με το λογισμό που μας υποβάλλει ο δαίμονας, τον αποδέχτηκε και έφτιαξε την καλύβα του πιο κοντά. Σε λίγο καιρό, νέος λογισμός. Το ίδιο δεν είναι. Φτιάξε την ακόμη πιο κοντά, την καλύβα σου. Και πάλι αποδέχθηκε το λογισμό και πάλι έφτιαξε την καλύβα πιο κοντά. Όταν κάποια φορά περπατούσε για να πάει να πάρει το νερό, συνάντησε έναν αστραπόμορφο νέο με ολόλευκα ενδύματα που ήταν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Τι θέλεις εσύ, Άγιε Άγγελε, εδώ?» Και η απάντηση του Αγγέλου ήταν: «Με έστειλε ο Θεός να μετρήσω τα βήματά σου για να σε ανταμείψει, να σε πληρώσει». Είδατε λοιπόν, ό,τι κάνουμε για το Θεό το παραμικρό μετράει. Και εμάς μας υποβάλλει ο διάβολος στο λογισμό της ραθυμίας. Να κάνουμε ό,τι λιγότερο μπορούμε. Όμως ο Θεός σε όλους μας απευθύνεται και λέει: «Η βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτοί». Θέλει να ασκούμε βία στο κάθε τι, όπως έκαναν ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Γιώντας Κύρλος, που του ζήσαμε αυτούς τους δύο γεροντάδες τελευταίους. Βία στο κάθε τι. Αυτό έκαναν και οι σήμερα ορταζόμενοι Άγιοι. Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος ήταν ένας από τους 7 διακόνους της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Διακονούσε, έτρεχε να διακονήσει τον Θεό και τον λαό του Θεού. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης γεννήθηκε, αλλά δεν έμεινε εκεί. Πήγε στη Σαμάρια, εδίδαξε το Λόγο του Θεού. Κατήχησε και μετήλαξε τον Σίμωνα, τον Μάγο, τον περίφημο, και τον εβάπτισε χριστιανό. Το ίδιο έκανε και για τον ευνούχο της Κανδάκης, της Βασιλής των Αιθιώπων, τον οποίον βρήκε να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, τον κατήχησε και τον εβάπτισε. Πήγε στην πόλη των Τράλεων, στη Μικρά Ασία, όλους τους κατοίκους. Τους κατήχησε και τους εβάπτισε χριστιανούς. Και αυτά δεν γίνονται με ανάπαυση. Αυτά θέλουν κόπο, θέλουν υδρότα. Εμείς μόλις λιγάκι κουραστούμε, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και μας αρχίζει την κρίνια ή τα παράπονα ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ είδατε τι είπε ο άγγελος: «Με έστειλε ο Θεός να μετρήσω τα βήματά σου, το κάθε τι μας, για να μας ανταμείψει». Το ίδιο και οι αδελφές Ζιναΐδα και Φιλονίλα, που μερικοί λένε ότι ήταν και συγγενείς του Αποστόλου Παύλου, αλλά τα στοιχεία τους, τα ονόματά τους κλπ. Δεν δείχνουν να είναι εβραϊκής καταγωγής. Πάντως ήταν πολύπιστες γυναίκες, γιατροί το επάγγελμα, το οποίο όμως ασκούσαν με φιλανθρωπία. Σπέβδανε στον κάθε πονεμένο άνθρωπο και βρίσκαν ευκαιρία να διδάξουν στον ίδιο και στην οικογένεια του πονεμένου τον Λόγο του Θεού. Κι έτσι ενισχύονταν οι άνθρωποι, παρηγορούνταν, μαλάκωνε η καρδιά τους. Παίζει πολύ μεγάλη σημασία το ηθικό των ασθενών.
Ακούμε πολλές φορές ή μας στέλνουν μηνύματα ασθενείς που είναι σήμερα κατακεκλημένοι λόγω της πανδημίας αυτή σε νοσοκομεία ή αλλού, σε κλινικές κλπ, που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι πολλές φορές και έχουν την ανάγκη της στήριξης του ηθικού τους, πράγμα που παίζει σπουδαίο ρόλο για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτό κάναν μόλι τους τη δύναμη οι αδελφές Ζιναΐδα και Φιλονίλα. Και όταν στην Ταρσό ήταν οι αδελφές αυτές της Κιλικίας, όταν πήγα στην πόλη της Δημητριάδος, εκεί επήγαν σε ένα σπήλαιο και ζούσαν ως ασκήτριες. Αλλά και πάλι οι πάντες που έμαθαν για το όνομά τους, τρέχανε κοντά τους και βρίσκανε την ίαση και την υγεία της ψυχής και του σώματος. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, που έγινε μετέπειτα επίσκοπος Νικαίας, ήταν και αυτός και ο αδελφός του, ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός, μοναχή στη Μονή του Αγίου Σάβα, στα Ιεροσόλυμα. Γράψανε πλήθος κανόνων και ασμάτων που κοσμούν τα μυστήρια και τις τελετές της Αγίας μας Εκκλησίας. Τι υπέστησαν όμως για την ομολογία της πίστεως τους ο τελευταίος των οικονομάχων βασιλεύς ο Θεόφιλος, προκειμένου να τους αλλάξει την πίστη τους, τους έγραψε στα πρόσωπά τους με πειρακτωμένα σίδηρα 13 ιαμβικούς στίχους. Γι' αυτό και λέγονται Γραπτός, Θεόδωρος ο Γραπτός και Θεοφάνης ο Γραπτός που γιορτάζει σήμερα. Γιατί έγραψε με πειρακτωμένο σίδηρο ο Θεόφιλος στο πρόσωπό τους αυτούς τους ιαμβικούς στίχους. Υπέμειναν όμως. Γι' αυτό λέγεται η φράση «έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα». Και όχι πάντα αίμα μαρτυρικό, αλλά και αίμα συνειδήσεως. Όταν κανείς υπομένει τα δεινά και τα βάσανα της εποχής του, τα οποία απειλούν και στρέφονται εναντίον της Ορθοδόξου πίστεώς του, τι άλλο κάνει παρά να υφίσταται μαρτύριο συνειδήσεως για την αγάπη του Χριστού και για τη σωτηρία της δικής του, της αθάνατης, της αιώνιας ψυχής. Αυτό υπέμειναν και οι Άγιοι, και Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί και όλοι οι Άγιοι μας. Τους εξόρισε τελικά ο Θεόφιλος. Στην εξορία πέθανε ο Θεόδωρος. Ο Θεοφάνης επέζησε και μετά τον θάνατο του Θεοφίλου, η χάρις του Θεού τον ανέβασε στον επισκοπικό θρόνο της Νικαίας, όπου επίμανε με αγάπη, με στοργή, με πίστη, με πραότητα το πίμνιό του και το οδήγησε εις νομάς σωτηρίους. Αυτή την πίστη, αυτήν την ομολογία, αυτήν την υπομονή, αυτήν την καρτερία, αυτήν την αγάπη τη διπλή προς το Θεό και τον άνθρωπο, τη διδαχθήκαμε και από τους συγχρόνους Αγίους Γεροντάς μας, τον Άγιο Ιάκωβο, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας και το διάδοχό του, το μακαριστό Γέροντα Κύριλο. Αυτές είναι οι αρετές, αυτός είναι ο δρόμος που κι εμείς, αν με τη χάρη του Θεού τον ακολουθήσουμε, θα φτάσουμε κι εμείς όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, ώρα που είναι άγνωστη, είπαμε και χθες, είπε και το Ευαγγέλιο σήμερα, στον όρθρον ουδήσιδε την ημέραν ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και όπως εχθές είπαμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να απορρίπτουμε τους λογισμούς που μας υποβάλλει ο διάβολος. Έχεις καιρό, τώρα γλέντισε τη ζωή σου. Έτσι και σήμερα διάβασα σε ένα μήνυμα που μου έστειλαν αγαπητοί αδελφοί, κάτι που αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος στο βίο του αγαπητού του Αγίου Αντωνίου.
Κάποτε λέει, πορευόταν ο Άγιος Αντώνιος και συνείδησε σύναξη δαιμόνων και ρώτησε, ποιος είναι ο ισχυρότερος από σας, ο δαίμονας της πορνείας, ο δαίμονας της μοιχείας, ο δαίμονας του ψεύδους, ο δαίμονας της επερηφανίας? Κανένας δεν απαντούσε. Εγώ είμαι, είπε ένας. Ποιος είσαι εσύ? Ο δαίμονας της αναβολής. Εγώ λέω σε όλους να αναβάλουν τον αγώνα τους και έτσι τους τακτοποιώ όλους. Ιδού λοιπόν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα μετανοίας. Χωρίς αναβολή. Ας βάλουμε όλοι με τη χάρη της Παναγίας μας, των Αγίων μας, με τη βοήθεια του Παντοκράτορος Θεού, εδώ και τώρα αρχή μετανοίας. Το ευχόμεθα σε όλους σας και εσείς ευχηθείτε για μας, ώστε η αγάπη του Θεού δωρεάν εν εκείνη τη ημέρα να μας σώσει όλους. Αμήν.